100 χρόνια εθνικός, ένας ιστορικός σύλλογος, ο οποίος βέβαια έχει χαράξει τη δική του διαδρομή στον ελληνικό αθλητισμό. Σημαντική χρονιά και για την πόλη του Πειραιά. Είναι τις πολύ σημαντικές ομάδες της πόλης μας ο εθνικός. Πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει δημιουργηθεί νωρίτερα και από τον Ολυμπιακό. Άρα νομίζω ότι όλοι οι πόλοι γιορτάζουν τα αθλητικά σωματεία, όπως γιορτάζει ο εθνικός τώρα, θα γιορτάζει ο Ολυμπιακός το 25 σε δύο χρόνια. Άρα και ο Δήμος πρέπει να δίνει το παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις, πολύ σημαντικές, και μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο αυτού του εορτασμού. Ο σημερινός αγώνας εδώ, οι βετεράνοι των δύο ομάδων, του Εθνικού και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Εθνικού, ένα αγώνα με, αν θέλετε, κοινωνικό πρόσημο. Για τα παιδιά με νευρασματικές ασθένειες η πίστη είναι αφιερωμένος ο αγώνας εκεί. Όμως νομίζω πρωτοβουλίες. Ένα γήπεδο το οποίο θέλω να πιστεύω ότι σε δύο μήνες θα είναι έτοιμο να αποτελέσει και την έδρα του Εθνικού στη Γάμα Εθνική. Είναι αυτό που ήθελε ο Εθνικός. Καταφέραμε να βγάλουμε μια πίστευση στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα για να αγωνιστεί ο Εθνικός εδώ, τουλάχιστον στη Γάμα Εθνική, και να δούμε αν ανέβει η κατηγορία, να δούμε από εκεί πέρα πώς θα κινηθούμε. Είμαστε μια αγαστή συνεργασία και όσον αφορά λοιπόν τους εορτασμούς που θα γίνουν και στο Δημοτικό Θέατρο τις προσεχείς εβδομάδες, αλλά και για το γενικότερο μέλλον του Εθνικού, ο οποίος είναι τουλάχιστον το ποδόσφαιρο μια ταλαιπωρημένη ομάδα, αδίκως, να είμαστε κοντά και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οπότε χρόνια πολλά στον Εθνικό, θα τα πούμε και στην εκδήλωσή τους, να συνεχίσει να βγάζει παιδιά στον αθλητισμό, γιατί αυτή νομίζω είναι πολύ σημαντική προσφορά των σωματείων, να φέρουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, να βγάζει και πρωταθλητές προφανώς, να πρωταγωνιστεί όπου μπορεί, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα είναι δίπλα, όχι ο Δήμαρχος, όχι εγώ, το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι δίπλα σε ό,τι, μπορούμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε γύρω από τα σωματεία, έτσι και τον Εθνικό. 100 χρόνια Εθνικός. Είμαστε όλοι περήφανοι, είμαστε όλοι Εθνικοί. Ελπίζουμε να δούμε τον Εθνικό πάλι στα σαλιάνα τα μεγάλα όπως ήταν και παλιά, που πρωταγωνιστούσε κιόλας. Εύχομαι μέσα την καρδιά μου, είναι από τις ομάδες που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Έχεις ζήσει πολλές στιγμές με την ομάδα του Εθνικού, με τη φανέλα του Εθνικού. Θα ήθελα έτσι να θυμηθείς, να κάνεις μια αναδρομή, να θυμηθείς μια ευχάριστη και μια δυσάρεστη στιγμή. Κοίτα, η δυσάρεστη ήταν που είχαμε αποκλειστεί από το Παναθηναϊκό στα ημιτελικά, και η ευχάριστη ήταν που είχαμε αποκλειστεί τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις. Είναι αυτές που δεν μένουν, αυτές οι αναμνήσεις δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό. Και ένα γκολ που έχεις πετύχει που σου έχει μείνει χαραγμένο μέσα σου. Ένα γκολ αναντίον της ΑΕΚ. Στο 3-0 που είχαμε κερδίσει την ΑΕΚ. Που είχα βάλει το 3-0, ήταν τρομερό γκολ. Να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Ήταν η εκπληκτική ημέρα. Θέλω να ευχηθώ στον Εθνικό να τα χιλιάσει, γιατί του αξίζει. Και του αξίζει κάτι περισσότερο. Να βρεθεί πάλι στην πρώτη Εθνική. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και θα χαρώ πάρα πολύ. Ο Εθνικός, ο οποίος δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, είναι σε χαμηλότερες κατηγορίες. Μια ευχή για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Να πάει καλά και να πραγματοποιηθούν όλες οι στόχοι που έχει βάλει για αυτή τη χρονιά, να πραγματοποιηθούν. Εσύ έχεις φορέσει τη φανέλα του Εθνικού για πολλά χρόνια. Τι είναι αυτό που θυμάσαι από τον Εθνικό, έτσι, μια ανάμνηση τον Εθνικό? Το ότι σωθήκαμε στο 96-97 με τον Κούλτ Σταυρακάκη, σωθήκαμε τελευταίο δευτερόλεπτο. Και ήταν πολύ μεγάλη στιγμή για μας. Με την προοδευτική, ναι. Πάρα πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για το ποδόσφαιρο γενικά, γιατί οι βετεράνοι του Ολυμπιακού μέσα στα πλαίσια των αγώνων που δίνουν, και να σημειώσουμε ότι είναι υπαριθμόν 690 αγώνας των βετεράνων του Ολυμπιακού, όλοι για κοινωνικούς, ιστορικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο αγώνας σήμερα για αυτή την ιστορική ομάδα, 100 χρόνια ιστορία. Τι παίχτες έχουν περάσει από αυτή την ομάδα, παίχτες που πολλοί ήρθαν στον Ολυμπιακό, και πόσοι παίχτες του Ολυμπιακού και άλλων βέβαια ομάδων πήγανε στον Εθνικό. Αγαπημένοι φίλοι, πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα, και το κυριότερο είναι ότι το έχουμε αφιερώσει σε αυτό το σπουδαίο ίδρυμα, το Ίδρυμα Πίστη Παιδιών για Παιδιά με Νοοπλασματικές Ασθένειες, το οποίο στηρίζουμε, και μπράβο σε όλους που ήρθαν σήμερα να τιμήσουν αυτή την πολύ σημαντική αθλητική, κοινωνική, πολιτιστική, γεμάτη αγάπη εκδήλωση. Και χαιρόμαστε βέβαια, και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Μόραλη για την προσπάθεια που έχει κάνει για αυτό το γήπεδο, για να έχει ο Εθνικός μία έδρα. Και βέβαια είναι και η μπάντα του Δήμου εδώ να παίξει τον Εθνικό μας ύμνο προς τιμή του σημερινού αγώνα. Και ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας. Πρώτα απ' όλα θα ευχηθώ χρόνια πολλά στην αυτή την ιστορική ομάδα του Εθνικού. Νομίζω έχει γράψει την ιστορία της. Εύχομαι να τα χιλιάσει. Έχει βγάλει τεράστιους ποδοσφαιριστές. Τώρα επί ευκαιρία με τον κύριο Μόραλη που κάναν τα δύνατα δυνατά να έχει το δικό του σπίτι, γιατί αξίζει αυτή η ιστορική ομάδα να έχει το δικό του σπίτι. Σίγουρα
αυτό το ωραίο παιχνίδι που γίνεται σήμερα είχε φιλανθρωπικό σκοπό. Νομίζω ότι παλιά μάχη και ειδικά ο Εθνικός με το Ολυμπιακό πάντα δίνουν παιχνίδια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Για την νεοπλαστική, νομίζω τα παιδιά που έχουν αυτή την ασθένεια, εύχομαι να πάνε όλα καλά και εμείς είμαστε σε παραστάτες και αρρωγίες σε τέτοιου είδους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αν σου πω να θυμηθείς ένα έτσι παλιό ντέρμπι Ολυμπιακού Εθνικού, ποιο θα είναι αυτό? Ναι, πιστεύω ότι μόλις είχα έρθει από τον Ολυμπιακό, από τα Γιάννα στον Ολυμπιακό, παίξαμε τον ημιτελικό το 2-1 που μας δυσκόλυψε πάρα πολύ στο Καραϊσκάκη και μετά πήγαμε τελικό, μας ισοφάρισε και νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό παιχνίδι, γεμάτο το Καραϊσκάκη έτσι, και κρίθηκε στα τελευταία με ένα σοτ του Παπαχρήστου, δοκάρι και μέσα. Και νομίζω ότι ήταν ένα από τα ιστορικά παιχνίδια. Ήρθαμε εδώ σήμερα για δύο σκοπούς. Ο ένας σκοπός είναι να τιμήσουμε το μεγάλο Εθνικό Πειραιά για τα κατά του χρόνια και δεύτερον να τιμήσουμε κάποια παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Όλα αυτά βέβαια μας τιμήσε ο Δήμαρχος, μας τιμήσαν οι παράγοντες όλοι. Όλοι οι παλέμαχοι εμείς εδώ παρόν, παρότι την ηλικία μας, δώσαμε σορτσάκι να τιμήσουμε αυτή την εκδήλωση. Ωραία. Δεν μπορεί ο Εθνικός να είναι σε αυτές τις κατηγορίες όπως ο Απόλλων και ο Πανιώνιος. Έτσι. Από εκεί και πέρα εύχομαι ότι καλύτερο να ανεβαίνει κάθε χρόνο κατηγορία, να βρεθεί εκεί που πρέπει. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, όλοι περήφανοι το ότι θα αγωνιστούμε με τους παλεμάχους του Εθνικού για τα 100 χρόνια. Μια ομάδα η οποία χρόνια ήταν στην Αρδανική με μεγάλη αξιοπρέπεια, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζω ορισμένα πράγματα, παίζει τώρα να πούμε σε αυτή την κατηγορία. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πάλι να ορθώσει ανάστημα και να παίξει στην Αρδανική. Μια μεγάλη πορεία στα ποδοσφαιρικά πράγματα του Πειραιά. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτής της πολύ όμορφης ποδοσφαιρική συνάντηση μεταξύ των παλεμάχων του Εθνικού και του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί εδώ είναι η εξέλιξη του γηπέδου αυτού και ο Δήμαρχός μας έχει δεσμευτεί πολύ κατηγορηματικά ότι μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο γήπεδο με όλες τις δυνατότητες και με κερκίδες για τους φιλάθλους και με αποδυτήρια και με εξοπλισμό, ώστε ο Εθνικός να αποκτήσει μία έδρα εδώ στην πόλη μας, στον Πειραιά, που πραγματικά το ανήκει και πρέπει να τελειώνει όλη αυτή το ταξίδι των μετακινήσεών του σε διάφορους διπλανούς δήμους. Ευχόμαστε στους αθλητές που έχουν τιμήσει όχι μόνο τον Εθνικό και τον Ολυμπιακό, αλλά συνολικά το Εθνικό Ποδόσφαιρο, αυτός ο αγώνας να είναι επισφράγηση αυτής της μεγάλης προσπάθειας που κάνουμε για να αποκτήσει έδρα ο Εθνικός, να τιμήσουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πλέον στη ζωή και πέρασαν και από τις δύο ομάδες, με τελευταίο τον Νίκο Γιούτσο, που πλέον πρέπει να τους τιμούμε και να τους έχουμε πάντα στο μυαλό μας, και να είναι ένα μάθημα για τους νέους, γιατί ο αθλητισμός πάντα είναι ζωή και πάντα δίνει προοπτική στην νεολαία μας. Είναι δύο ομάδες παλέμαχοι που παίζουν τώρα, είναι γενιές παικτών που έχουν μεγαλώσει, κάποιους έχω προλάβει, κάποιους τους έχω ζήσει, κάποιους είχε και ο πατέρας μου παίχτες, να σου πω την αλήθεια. Γιορτάζει ο Εθνικός 100 χρόνια. Ελπίζουμε και εμείς σαν Δήμος και σαν στο κομμάτι του αθλητισμού να φτάσει ο Εθνικός εκεί που του αξίζει, στην Αλφα Εθνική. Κοιτάμε και εμείς να του παρέχουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι αρμόζει στην ιστορία του. Προχωράει και το κομμάτι του γηπέδου. Πιστεύουμε εκ τέλους του χρόνου να έχουν τελειώσει οι εργασίες, να έχει και ο Εθνικός την έδρα του μέσα στον Πειραιά και για να μην γυρίζει από εδώ και από εκεί. Είναι μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά σήμερα, αυτή την τόσο σημαντική μέρα για τις ομάδες του Πειραιά όπως είναι ο Εθνικός και ο Ολυμπιακός, να αφιερώνουν οι παλέμαχοι αυτή την ιδιαίτερη μέρα στο έργο, στο σκοπό και στον αγώνα των ογκολογικών κλινικών του νοσοκομείου Παίδων Ελπίδα Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη πραγματικά και εύχομαι να είναι η απαρχή μιας μεγάλης έτσι συνεχούς δράσης των αθλητικών σωματείων ώστε να μας μπορούν να μας βοηθούν και να μας υποστηρίζουν, γιατί καταλαβαίνετε σε αυτόν τον τόσο μεγάλο αγώνα ζωής που δίνουμε έχουμε ανάγκη όλους.